Θα σας μιλήσω για το Book Crossing και τους Ατενίστας. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Book Crossing. Θα πω λίγα λόγια, θα το εξηγήσω δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν. Τα βιβλία που ήταν πάνω σε ράφια, πολλά βιβλία είναι σκονισμένα, είναι άχρηστα, δεν τα χρησιμοποιεί κανείς, τα διαβάζουμε μια φορά, τα αφήνουμε πάνω σε κάτι ράφια και τίποτα δεν τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα βιβλία άρχισαν να παθαίνουν αλλεργία, φτανιζόντουσαν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βιβλία έχουν ζωή τελικά. Μπορούν να ταξιδεύουν, να μας συντροφεύουν σε κάθε μας βήμα. Μπορούν να κάνουν πάρα πολλά για μας, που εντάξει, λίγο πολύ γνωρίζουμε οι περισσότεροι εδώ μέσα. Και έτσι, αρκεί να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές τους και να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους λιγότερο εξοικειωμένους μαζί τους, να τα γνωρίσουν καλύτερα, να τα αγαπήσουν και να αποκτώντας τα χωρίς να πληρώνουν ανέξοδα με διασκεδαστικό και πρωτότυπο τρόπο. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό, την άνοιξη του 2001, ο Ρον Χορνμπέικερ από το Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών συνειδητοποίησε ότι τα βιβλία δεν νιώθουν καλά με τόση σκόνη πάνω τους. Οι άριστες γνώσεις του πάνω στα κομπιούτερ τον βοήθησαν να συνδυάσει την τεχνολογία και τη ζωντανή διακίνηση, ώστε το Book Crossing να γίνει πραγματικότητα. Στόχος του ήταν να δημιουργηθεί ένα κλαμπ διακίνησης βιβλίων που θα είχε παγκόσμια εμβέλεια και θα ήταν δωρεάν. Και να πω λίγα λόγια τώρα τι είναι αυτό το Book Crossing τελικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτότυπη κοινότητα βιβλιοφίλων. Μια παγκόσμια ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη. Να το αναλύσουμε λίγο καλύτερα. Είναι ένα έξυπνο κοινωνικό δίκτυο διακίνησης και δανεισμού βιβλίων. Τα βιβλία που κυκλοφορούν ταξιδεύουν και παίρνουν έτσι μια νέα αξία. Κάθε βιβλίο έχει μια και μοναδική παγκόσμια ταυτότητα, μπαίνοντας στο site δηλαδή, κάθε φορά που φεύγει από τον έναν αναγνώστη στον άλλον μπορεί να εντοπιστεί και να φέρει σε επαφή και τους αναγνώστες του. Στατιστικά, αυτή τη στιγμή το Book Crossing αριθμεί 978.587 μέλη και 8.325.346 βιβλία που διακινούνται διαμέσου 132 χωρών παγκοσμίως. Ο ορισμός της λέξης Book Crossing είναι ήδη καταχωρημένος στο λεξικό της Οξφόρδης. Η εξάπλωσή του είναι μεγάλη και συνεχίζει στα πλαίσια του ακτιβισμού που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Τι αποστολή έχει αυτό το Book Crossing? Είναι να βοηθήσει να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι διαμέσου των βιβλίων, ανέξοδα και διασκεδαστικά, όπως πριν ανέφερα. Πώς υλοποιείται, λίγα λόγια. Αρχικά γινόμαστε μέλη στο site, αυτό που βλέπετε εκεί, στο site bookcrossing.com. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα τους. Καταχωρούμε εκεί τα στοιχεία του βιβλίου που θέλουμε να το διώξουμε, θέλουμε να ταξιδέψει το βιβλίο, γράφοντας έναν ειδικό αριθμό που τον δίνει το σύστημα. Στο εσωτερικό και το κολλάμε με στο εσωτερικό του βιβλίου. Το γράφουμε σε ένα αυτοκόλλητο ειδικό που μπορούμε να τυπώσουμε και το βάζουμε στο εσωτερικό. Αμέσως το βιβλίο είναι έτοιμο για απελευθέρωση. Έχουν μια ορολογία οι Book Crossers, την οποία μπορείτε να βρείτε στο site τους. Αμέσως είναι έτοιμο να φύγει λοιπόν. Εμείς πρέπει να το πάμε κάπου το βιβλίο, δηλαδή κάπου πρέπει να τοποθετηθεί αυτό το βιβλίο. Έχουν οριστεί ζώνες, είναι που μπορούμε τα βιβλία να τα αφήνουμε εκεί πέρα. Δημοσιεύουμε λοιπόν το μέρος και την ώρα που θα το απελευθερώσουμε στο διαδίκτυο, στο site αυτό. Και η περιπέτειά του αρχίζει. Όποιος το βρει θα πρέπει να το προωθήσει παρακάτω με την ίδια διαδικασία, είτε το διαβάσει είτε όχι. Μπορεί όμως και να το δώσει σε ένα φίλο του και εκείνος με τη σειρά του να κάνει τα ίδια. Και ούτω καθεξής.
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτός που θα βρει το βιβλίο να μην είναι μέλος του Book Crossing. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μπει στο site και αφού πληκτρολογήσει το BCID του βιβλίου, δηλαδή την ταυτότητά του, να δει την πορεία του, από πού έχει προέρθει το βιβλίο, από πού έχει φύγει, καθώς και το επόμενο, και το επόμενο μέρος που θα μπορούσε να το αφήσει αυτός ο άνθρωπος, το πλησιέστερο μέρος σε αυτόν. Αν επιλέξουμε το Books and People Go Hunting από μία επιλογή μέσα στην ιστοσελίδα, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις χώρες και αντίστοιχα τα σημεία συνάντησης, τις ζώνες δηλαδή, σε κάθε πόλη που έχουν οριστεί μέχρι σήμερα, καθώς και όλα τα στοιχεία των βιβλίων που ελευθερώνονται. Ειδικότερα μπορούμε να δούμε ποιος το απελευθέρωσε πρώτο και τη συνέχεια και τους άλλους που το έχουν πάρει, σχόλια για το βιβλίο, γιατί καθένας που το παίρνει μπορεί να θέλει να γράφει σχόλια στο site μέσα, έχει φόρουμ. Καθώς και την πορεία του μέχρι τώρα τη στιγμή που ξεκίνησε το ταξίδι του. Κάθε μέλος έχει και ένα ράφι. Κάθε μέλος δηλαδή μπορεί να έχει τα βιβλία του ηλεκτρονικά, να τα δημοσιεύει εκεί πέρα, τους τίτλους του δηλαδή, τα στοιχεία του βιβλίου. Και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να χωρίσει χιλιάδες βιβλία. Εκεί μπορεί να κρατάει αρχείο με τα βιβλία που έχει καταχωρήσει και να βλέπει ακόμα και αυτά που έχει βρει και έχει διαβάσει. Θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει δυνατότητα τα βιβλία να ξαναγυρίσουν στον αρχικό κάτοχό τους. Δηλαδή, είναι το book ring αυτό το λεγόμενο στην ορολογία τους. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην θέλω να το ξαναπάρω το βιβλίο πίσω αυτό. Μπορώ να το αφήσω να κάνει ένα κύκλο, να το πάρουν διάφοροι και αυτό να ξαναγυρίσει. Όπως σε όλες τις δανειστικές βιβλιοθήκες, έτσι και σε αυτήν υπάρχουν πολύ αυξημένες οι πιθανότητες της απώλειας κιόλας, βέβαια, εννοείται. Εκτός των παραπάνω, η ιστοσελίδα προφανώς λειτουργεί και σαν site κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το βιβλίο, διατηρώντας και φόρουμ. Και τα μέλη αρχίζουν και γνωρίζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν για τα βιβλία και άλλα πράγματα. Γίνονται και φίλοι κιόλας. Οργανώνουν και ανεπίσημα και τις κατατόπους συναντήσεις τους. Υπάρχει και ελληνικό φόρουμ. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει, νομίζω, από το 2005 να έχουμε Book Crossing εδώ πέρα. Και έχει ένα επίσημο site. Είναι στις διαφάνειες? Δεν είναι. Είναι το bookcrossing.com. Ναι, αυτό είναι το φόρουμ. Όχι, παρακάτω το έχω αυτό. Το ελληνικό Book Crossing οργανώνει τακτικές συναντήσεις κάθε μήνα στην Αθήνα. Είναι συγκεκριμένες οι πόλεις, στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Χανιά και το Ηράκλειο και μία φορά το χρόνο διοργανώνουν και ένα πανελλήνιο συνέδριο. Αυτή τη χρονιά είχε γίνει στη Λιβαδιά. Και έχουν φτιάξει, αυτό είναι αυτό που σας είχα πει πριν, τον ελληνικό ταξιδιωτικό οδηγό, έτσι λέγεται, με οδηγίες για το Book Crossing στα ελληνικά. Υπάρχει στην τελευταία διαφάνεια το site τους. Στον οδηγό αυτό μπορούν να βρείτε λεπτομερή στοιχεία για το πώς ακριβώς λειτουργεί το Book Crossing και την ορολογία. Έχει όλες τις λέξεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τι θα μπορούσε να χρησιμεύσει στις βιβλιοθήκες το Book Crossing? Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, η συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών και Book Crossing όλο και αυξάνεται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προωθηθεί και να σωματωθεί αυτό σε μια βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στη βιβλιοθήκη να ανοίξει ορίζοντες, να γίνει γνωστή σε ακόμα περισσότερο κόσμο και να στηρίξει τους αναγνώστες της. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καινοτόμος κίνηση με πάρα πολλές και ανέξοδες προοπτικές. Λίγο πολύ ξέρουμε ότι όλοι στις βιβλιοθήκες μας έχουμε βιβλία που δεν τα εντάσσουμε ποτέ στη συλλογή μας για διάφορους λόγους. Ή πολλαπλά αντίτυπα, άλλα τα βάζουμε στην αποθήκη, γεμίζουν οι αποθήκες, σκόνες τα βιβλία πάλι και αναρωτιόμαστε τι να τα κάνουμε αυτά. Αυτά τα βιβλία λοιπόν θα μπορούσαν να προωθηθούν για το Book Crossing της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να γίνει να αποκτήσει προφίλ στο Book Crossing, δηλαδή να γίνει η ίδια ένας Book Crosser.
θα μπορούμε να δώσουμε στα βιβλία αυτά την ταυτότητα, το BCID, με μια απλή διαδικασία, που, αυτή που περιγράψαμε πριν, και μπορεί να γίνει έτσι η βιβλιοθήκη να κινεί τα βιβλία αυτά. Επίσης θα μπορεί να γίνει και χώρος και ζώνη του Book Crossing η βιβλιοθήκη. Μπορούμε να στήσουμε λοιπόν μερικά ράφια σε κάποιο σημείο της επιλογής μας μέσα στη βιβλιοθήκη, όπως στην είσοδο, δίπλα στο γραφείο δανεισμού, στο αναγνωστήριο, οπουδήποτε, και μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι και με φαντασία λίγο, σε κάποιο, ένα απίθανο λίγο μέρος. Και βάζουμε τις απαραίτητες επισημάσεις και οδηγίες, ώστε να μην, να μην μπερδεύονται με τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Πάντα έχουν ένα ταμπελάκι αυτά από πίσω τα βιβλία, ένα κίτρινο είναι το σήμα τους. Δημοσιεύουμε λοιπόν τη ζώνη στο συγκεκριμένο site και μπορούν τα μέλη της βιβλιοθήκης να απελευθερώνουν εκεί τα δικά τους βιβλία, καθώς και τα καινούργια μέλη των Book Crossers. Μπορούν δηλαδή και να έχουμε μέλη των Book Crossers που θα έρχονται στη βιβλιοθήκη και θα θέλουν να απελευθερώσουν εκεί βιβλία. Δηλαδή και η βιβλιοθήκη, η δικιά μας θα βάζει τα βιβλία και οι Book Crossers. Και έτσι θα δίνεται και η ευκαιρία να γνωρίσουν και τη βιβλιοθήκη βέβαια οι άνθρωποι. Θα έρχονται συνέχεια καινούρια και να γίνουν και μέλη της. Τώρα, αν η βιβλιοθήκη διαθέτει και κατάλληλο χώρο για εκδηλώσεις, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να φιλοξενεί εκεί τις συναντήσεις των Book Crossers μια φορά το μήνα. Και αυτοί κάνουν μια συνάντηση κάθε μήνα, συνήθως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Και ακόμα καλύτερα θα μπορούσε να φιλοξενεί και τα συνέδριά τους εκεί πέρα που κάνουν μία φορά το χρόνο. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μόνιμη, ας πούμε για τους Book Crossers της Αθήνας που φερειπίν, θα μπορούσαν σε βιβλιοθήκη να κάνουν κάθε χρόνο εκεί το συνέδριό τους, όπως και να είναι ζώνη για κάθε μήνα δηλαδή που αφήνουν τα βιβλία. Επίσης θα μπορούσε να γίνει και συνδυασμός της λέξης ανάγνωσης της βιβλιοθήκης με το Book Crossing. Θα μπορούσαν επιλεγμένα βιβλία που πρόκειται να ταξιδέψουν και πολυσυζητημένα στο φόρουμ να επιλεχθούν για τη λέξη ανάγνωσης, συζητώντας ζωντανά και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ των Book Crossers και μη Book Crossers. Διάφοροι, άμα το δημοσιευτεί, αφού μαζευτεί κόσμος. Όλα αυτά που περιέγραψα παραπάνω είναι και εφαρμόσιμα μετά από κάποια προσαρμογή βέβαια και σε παιδικό τμήμα των βιβλιοθηκών, δηλαδή με παιδιά να γίνεται αυτό το πράγμα και με παιδιά. Και σε σχολικές βιβλιοθήκες βέβαια, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να οργανώσουμε το κυνήγι του βιβλίου ας πούμε, κάτι που να είναι με το Book Crossing σχετικό και να εξάρουμε και τη φαντασία των παιδιών έτσι. Οι βιβλιοθήκες που είναι Book Crossers είναι αρκετές πλέον, κυρίως στην Αμερική οι πιο πολλές, γιατί από εκεί ξεκίνησε το Book Crossing και είναι η γενέτειρά του, ναι. Μερικά παραδείγματα είναι η Valley Municipal Library της Αλμπέρτας του Καναδά. Έχουμε εδώ αυτό, μπορείτε να δείτε το σημείο του site της βιβλιοθήκης, της σελίδας που έχουν το Book Crossing και εξηγούν κάποια πράγματα εκεί. Και όπως και η άλλη βιβλιοθήκη, μία άλλη βιβλιοθήκη που το HSMC, τη Library and Information Service του University of Birmingham. Μπορούμε να προμηθευτούμε δωρεάν ετικέτες για τα βιβλία που θα διώχνουμε από το δωρεάν και στα ελληνικά, από το site το ελληνικό των Book Crossers. Αυτό, η Book Crossing, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε τους Book Crossers. Το Book Crossing είναι μια ακτιβιστική, ας πούμε, ενέργεια. Είναι στο τομέα του ακτιβισμού μπορούμε να το κατατάξουμε. Μια άλλη περίπτωση ακτιβιστών, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, κάνουν πάρα πολλές δράσεις, κυρίως στην Αθήνα, είναι Αθηναίοι αυτοί, είναι οι ατενίστας. Είναι ακτιβιστές και τους ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, φαντάζομαι όλοι μας λίγο πολύ. Μπορεί να τους έχουμε δει κιόλας, μπορεί να τους έχουμε συναντήσει
κάποια Κυριακή περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας να καθαρίζουν πεζόδρομους ή να φυτεύουν δενδρίλια σε μικρά πάρκα και πλατείες, να μαζεύουν ρούχα και τρόφιμα και να τα μοιράζουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αυτόν τον καιρό είναι, αυξάνονται, έχουν άκουσα μορφή. Πρόκειται όμως, όπως πολύ σωστά λένε και ήδη, για μια ανοιχτή κοινότητα πολιτών της Αθήνας που ενδιαφέρονται πραγματικά για την καλύτερη διαβίωση στην πόλη τους, απορρίπτοντας τα προβλήματα και την ανοχή των πολιτών, σε αυτά τα προβλήματα. Η δράση τους μέχρι τώρα αποδεικνύουν ότι η Αθήνα, όσο και να δείχνει, δεν είναι μια τελειωμένη ιστορία. Είναι μια διάκοπη όμως μηχανή έμπνευσης για αποτελεσματικές δράσεις, ούτως ώστε να καταφέρει η πόλη να γίνει Μητροπολιτικό Κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι η θέλουν οι άνθρωποι και αυτό θα θέλαμε κι εμείς. Όπως λένε οι ίδιοι, αντλούν τη δύναμή τους από την κοινωνία των πολιτών που έχουν διάθεση και μπορούν εθελοντικά να παρακινηθούν ώστε να προσφέρουν κάτι καλό για την πόλη τους. Είναι απόλυτα είναι οι απόλυτοι εθελοντές οι Αθηνίστας. Κράτησαν λοιπόν στην άκρη τα παράπονά τους προς το κράτος και αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία, επιλύοντας τουλάχιστον προβλήματα που περνάνε από το χέρι τους. Μπορούμε να δούμε πολλά στην ιστοσελίδα τους. Και να καταλάβουμε τι έχουν κάνει. Έχουν αναρτημένες όλες τις δράσεις τους. Εμείς τώρα θα σταθούμε στη συνεργασία που είχαμε μαζί τους. Είχαμε μαζί τους μια συνεργασία σαν Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας με την ελληνική κοινότητα των Book Crossers και με τους Αθηνίστας. Η βιβλιοθήκη, μετά από συνεννοήσεις με την αρμόδια αρχή και τα λοιπά, διοργάνωσε από κοινού το Αθηνίστας Book Crossing. Αυτό έγινε στα τέλη Μαρτίου, στις 26 Μαρτίου τώρα, το 2011. Μαζευτήκανε λοιπόν και οι Αθηνίστας με τους Book Crossers στον εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης. Έχει ένα μικρό σαν παρκάκι, σαν αλσίλιο, σαν εσωτερικός ιδιωτικός χώρος, δεν είναι ακριβώς ιδιωτικός, κάτι περίεργο τέλος πάντων. Και έστησαν πάγκους με πάρα πολλά βιβλία για όλα τα γούστα, φέραν τα κουλουράκια τους, τους καφέδες τους εκεί. Είχε και καλό καιρό. Ήτανε διάφοροι, μεγάλοι, μικροί, μεγάλοι παιδιά, κουβαλάγανε βιβλία αγκαλιά, σε τσάντες, σε αυτοκίνητα, όπου μπορούσατε να φανταστείτε. Πολλοί ήρθανε πρώτη φορά να γνωρίσουν αυτό το Book Crossing και τη βιβλιοθήκη βέβαια, γιατί ήταν δίπλα στη βιβλιοθήκη. Και φέραν τα βιβλία τους, τα στείλανε για το πρώτο τους ταξίδι και εκεί που καθόμαστε ξαφνικά εμφανίστηκε και η φιλαρμονική του Δήμου. Ξαφνικά έγινε έτσι, ήταν μια έκπληξη η μουσική, δεν μπορούσε να μας λείπει βέβαια. Ήταν μια πρωτοβουλία της βιβλιοθήκης το να φέρουμε τη μουσική και ήταν έτσι, έδωσε μια νότα ευχάριστη. Οι Book Crossers τώρα μέσα εκεί υπήρχαν πηγαδάκια, ο κόσμος ήταν έτσι χαρούμενος και τους ενημέρωναν για τον τρόπο πώς δραστηριοποιούνται για τη δράση τους. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον περισσότερο κόσμο από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και είχαν ειδοποιήσει τον κόσμο που ξέραν αυτοί μέσα από το φόρουμ τους να φέρουν πολλά βιβλία και για τις γυναικείες, για να διατεθούν στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού εκεί την μέρα. Σε ένα πάγκο λοιπόν μαζεύτηκαν 1500 βιβλία, μαζέψαν εκείνη τη μέρα για τις φυλακές. Τα αφήσανε μετά στη βιβλιοθήκη, ήρθαν κάποια μέρα τα πήρανε, πήγανε εκεί που έπρεπε. Πολλές παρέες σχολίαζαν και αντάλλασαν απόψεις για τα βιβλία, αλλά ήταν εμφανέστατο βέβαια ότι είχαν εντυπωσιαστεί πολύ από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Γιατί δεν την είχαν ξαναδεί. Εμάς η βιβλιοθήκη δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Είναι η βιβλιοθήκη του μεγαλύτερου Δήμου της Αθήνας και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν την ξέρει. Μπήκαν μέσα λοιπόν να γνωρίσουν την πλούσια συλλογή της σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες και να ξαναγηθούν από το προσωπικό
της βιβλιοθήκης ανάμεσα στα βιβλιοστάσια και να ανακαλύψουν τι θησαυρούς κρύβει αυτή η βιβλιοθήκη. Πραγματικά κρύβει θησαυρούς μέσα της. Η προσέλευση του κοινού ήταν πάρα πολύ μεγάλη και το προσωπικό όσοι ήμασταν εκεί εκείνη την ημέρα δεν προλαβαίναμε να τους εξυπηρετούμε. Και δανειζόντουσαν και βιβλία και από τη βιβλιοθήκη. Είχαν πάρει απ' έξω από τους book crossers και θέλανε να πάρουν και από τη βιβλιοθήκη βιβλία. Τους άρεσε πάρα πολύ. Αρκετοί ήταν αυτοί που, ναι, αυτό που σας είπα ότι την βλέπανε πρώτη φορά. Δεν ξέρανε καταρχάς ότι ήταν δανειστική η βιβλιοθήκη και εντυπωσιαστήκαν από το πολύτιμο υλικό που διατίθεται και για δανεισμό και για έρευνα. Έχουμε πάρα πολύ υλικό που διατίθεται για έρευνα το υλικό μας, ιστορία πάρα πολλά βιβλία και πάρα πολλά για τη κοινωνιολογία, εκτός από τη λογοτεχνία που είναι ένας μεγάλος όγκος. Πάρα πολλά, ας πούμε, για την βιομηχανική ιστορία, κάτι περίεργα κιόλας. Εκτός βέβαια και από την συλλογή που έχουμε για, για τα βιβλία της Αθήνας. Έχουμε μια πλούσια συλλογή για τα βιβλία της, για την Αθήνα, οτιδήποτε έχει σχέση με την Αθήνα. Επίσης, γίνανε πολύ σημαντικό ήταν ότι γίνανε και ομιλίες και προβολές μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης των συγγραφέων βιβλίων με σχέση στην Αθήνα, της κυρίας Άρτεμις Σκουμπουρδή, και μας μίλησε για την Αθήνα του 19ου αιώνα, και του Νίκου Βατόπουλου για τα βιβλία σταθμού στην Αθηναϊκή Βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον και η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Μπορώ να σας πω ότι εκείνη την ημέρα κερδίσαμε πάρα πολλά μέλη, δεν θυμάμαι τώρα πόσες εγγραφές γίνανε νέων μελών, τα οποία επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη συστηματικά μέχρι και σήμερα και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η εκδήλωση ήταν φανερή, είναι φανερό ότι είχε μεγάλη επιτυχία και υπάρχει και ένα άρθρο που έχει γραφτεί στην Καθημερινή, το είναι πίσω στη βιβλιογραφία, τώρα δεν ξέρω πώς μπορείτε να το δείτε. Κερδίσαμε νέα μέλη, μας γνώρισε κόσμος και που δεν ήξερε τι είμαστε. Το κείμενο της Καθημερινής, το άρθρο, εντάξει. Και νομίζω ότι λειτουργήσε εκείνη την ημέρα, η βιβλιοθήκη λειτουργήσε ενεργά σαν κέντρο κοινωνικής δραστηριότητας, όπως ακριβώς της αρμόζει τελικά. Τέτοιες εκδηλώσεις βοηθάνε με τρόπο ανέξοδο την προβολή της βιβλιοθήκης και το πραγματικό της ρόλου στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.